Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν το 2014 οι κρατήσεις ξενοδοχείων στην Χαλκιδική μετά από 5 χρόνια μειωμένου ενδιαφέροντος και την περιοχή με το κλίμα βαρύ. Τώρα όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα αλλάζουν. Με μια τολμηρή προσέγγιση, ο τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής παρουσίασε στις εκθέσεις Ευρώπης κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα την αηφόρο ανάπτυξη του προορισμού, την αυθεντικότητα των καταλυμάτων, ανεξάρτητα από τα αστέρια ή την κατηγορία τους, τα βραβεία και τις πιστοποιήσεις των επιχειρήσεων. Οι tour operators της Γερμανίας επέκτηναν τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και παρουσίασαν αύξηση αφίξεων κατά 11,70%. Σε ό,τι αφορά την αγγλική αγορά, υποστηριζόμενοι από τα δρομολόγια με τα χαμηλά κόστη και των τσάρτερ εταιριών, φαίνεται ότι εμφανίζουν ποσοστό 30,5%, δηλαδή περισσότερες αφίξεις από τον πρώτο μήνα της σεζόν. Και η ιταλική αγορά, όμως, από ό,τι φαίνεται, ανταποκρίνεται σε ό,τι αφορά τη Χαλκιδική. Η απευθείας πτήση από τη Ρώμη οδήγησαν μαζί με 10 εκπροσώπους ιταλικών κράτη στη Χαλκιδική με πρωτοβουλία του Γραφείου του ΕΟ της Ιταλίας σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Χαλκιδικής σε σημαντικές κρατήσεις. Ο στόχος αυτού του Farm Trip είναι η ανάδειξη του προορισμού με έμφαση στις αναδυόμενες περιοχές όπως το νησί της Αμουλιανής, αλλά και η επιθεώρηση ξενοδοχειακών μονάδων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν σε διάφορα προγράμματα.